Τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη, τον Ευρωβουλευτή. Βεβαίως, του ΣΥΡΙΖΑ. Τον επικεφαλής των Ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ από την Εθνική Συμμαχία. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε. Το ρωτάμε μαζί όλοι, έτσι. Ναι. Ναι. Να σας πω τότε, πριν πάμε στον κύριο Παπαδημούλη, αν ολοκλήρωσε ο Νίκος. Ναι. Σήμερα έχουμε το κρίσιμο ραντεβού, 10 η ώρα. Θα μας πει και ο κύριος Παπαδημούλης ότι ξέρει, του κυρίου Μητσοτάκη με την κυρία Φόντερ Λάιεν. Όπου εκεί θα κρυθούν πολλά. Θα κρυθεί και το ύψος της βοήθειας και το πότε θα πάρουν. Ο Τζεντιλόνι, πάντως ο αρμόδιος επίτροπος, έβαλε λίγο φρένο. Ναι. Λέει, παιδιά, δεν έχουμε πολλά λεφτά να δώσουμε. Ναι. Είναι έτσι. Αλήθεια. Ότι τα κονδύλια του κοινοτικού προϋπολογισμού έχουν ήδη δαπανηθεί. Μας πει ο κ. Παπαδημούλης. Πάμε να ζητήσουμε και τη γνώμη του κ. Παπαδημούλη. Καλή σας ημέρα και πάλι. Καλημέρα σας. Είναι αυτονόητο ότι είτε ανήκουμε στην κυβέρνηση, είτε ανήκουμε στην αντιπολίτευση, επιδιώκουμε την μέγιστη δυνατή ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Για αυτό που χτύπησε τη χώρα. Και με τις πυρκαγιές και με τις πλημμύρες και με τους νεκρούς και με τις μεγάλες καταστροφές. Οι πολίτες όμως ζητούν από μας αποτελέσματα και όχι απλώς επικοινωνία και μάχη εντυπώσεων. Εγώ ήδη σε αυτή την κατεύθυνση κατέθεσα χθες μια ερώτηση στην Κομισιόν. Πριν όμως δούμε τι θα πάρουμε επιπλέον, οφείλουμε να δούμε με αυτά που έχουμε πάρει τι έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε πάρει πάνω από 30 δις από το 2020. Ξέρετε ποια είναι η απορρόφηση από αυτά τα κονδύλια για αντιπλημμυρικά έργα. 0% μπήκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης αντιπλημμυρικά έργα 117 εκατομμυρίων ευρώ και έως τις 30 Ιουνίου του 2023 η απορρόφηση του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη ήταν 0. Για τη δασοπροστασία μπήκαν 377 εκατομμύρια να αξιοποιηθούν και η απορρόφηση ήταν 2,46%. Επειδή δεν υπάρχει κυβερνητικός, η κυβέρνηση λέει το αντίθετο. Πάντως, κύριε Παπαγιάννη, αυτά είναι επίσημα στοιχεία από την κυβέρνηση. Και για την πολιτική προστασία πρόληψη μπήκαν 187 και μισό εκατομμύρια ευρώ και η απορρόφηση είναι λιγότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ, 0,52. Στο σύνολο του Ταμείου Ανάκαμψης, από το οποίο έχουν πάρει ένα σκασμό λεφτά και πρόκειται να πάρουν ένα σκασμό λεφτά όλοι οι μεγάλοι της οικονομίας, δισεκατομμύρια ευρώ, ξέρετε πόσα έχουν μπει να αξιοποιηθούν για αντιπλημμυρική προστασία, δάσο προστασία και πολιτική προστασία. Το 2,2% του συνόλου. Και αν σε αυτό προσθέσουμε το έγκλημα της Θεσσαλίας, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε μετά τις πλημμύρες του Ιαννού το 2020, έταξε λαβούς με πετραχίλια, υποσχέθηκε ένα σκασμό λεφτά να δώσει στον κύριο αγοραστό και είχαμε αυτό που είχαμε ως αποτέλεσμα, αυτό το δράμα, καταλαβαίνετε ότι εκτός από το να ζητάμε και σωστά πρόσθετη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και σε αυτό είμαι δίπλα στο Μητσοτάκη, σε αυτό που θα προσπαθεί σήμερα, πρέπει να δούμε την παταγώδη αποτυχία του δίθεν επιτελικού κράτους η οποία έχει υπογραφεί με ονοματεπώνυμο. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δε κύριος αγοραστός, αντί να ζητάει αναβολές των εκλογών στη Θεσσαλία επειδή έτσι τον βολεύει, πρέπει να λογοδοτήσει και να μας πει μαζί με την κυβέρνηση και τους συναρμόδιους υπουργούς τι έγιναν αυτά τα λεφτά που του δώσαν για αντιπλημμυρική προστασία. Γιατί διαβάζω ότι 3 εκατομμύρια από αυτά δόθηκαν για επικοινωνιακές δράσεις. Δηλαδή για προπαγάνδα υπέρ του κυρίου αγοραστού. Αλλά για αντιπλημμυρικά το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό. Και ένα τελευταίο. Επειδή μιλάμε σήμερα για Ευρώπη λόγω της έλευσης του κυρίου Μητσοτάκη εδώ στο Στρασβούργο. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το αρνητικό ρεκόρ σε μέγεθος κυβέρνησης. 63 υπουργοί, αναπληρωτές και υφυπουργοί. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη. Στα 27 κράτη-μέλη έχουμε το ρεκόρ. Τι κάνουν όλοι αυτοί, εκτός από το να παίζουν με ορχήστρα Μητσοτάκη τις μουσικές καρέκλες. Τώρα, να μπούμε σήμερα στη διαδικασία και στο τέτα-τέτ που θα έχει ο Πρωθυπουργός. Εσείς όταν λέτε θα στηρίξετε την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να διεκδικήσει από όποια ταμεία υπάρχουν κάποια δισεκατομμύρια ευρώ για τη χώρα μας και τις καταστροφές. Πώς το εννοείτε, πώς θα βάλετε πλάτη δηλαδή. Εσείς όχι προσωπικά και εσείς προσωπικά ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και το κόμμα σας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνετε. Κύριε Παπαγιάννη, εγώ το έχω κάνει ήδη.
Δηλαδή... Χθες κατέθεσα επίγουσα ερώτηση στην Κομισιόν και λέω, πέστε μας και ξύστε τον πάτο του βαρελιού εσείς της Κομισιόν, δηλαδή κυρία Φόντερ Λάιεν, για να δούμε πρόσθετα εργαλεία και πρόσθετη χρηματοδότηση από όλα τα δυνατά ταμεία. Υπάρχει ένα ταμείο που είναι για τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης, από το οποίο ήδη η Σλοβενία έχει πάρει κάποια δισεκατομμύρια ευρώ για πλημμύρες που είχε πριν ένα μήνα στις αρχές του Αυγούστου. Ένα δις νομίζω πήρε από αυτό το ταμείο. 2,7 ναι, δισεκατομμύρια συνολικά. Άντως τώρα 2,7 δις εκταμιεύτηκε. 2,7 okay. δις. Αλλά προσέξτε κύριε Παπαγιάννη, η Σλοβενία μια εβδομάδα μετά τις πλημμύρες είχε καταθέσει τον απολογισμό της, είχαμε αυτές τις ζημιές, έστειλε αίτημα συνδρομής και πήρε λεφτά. Ναι. Σήμερα, 10 μέρες μετά την έναρξη αυτής της ιστορίας με τις πλημμύρες και πάνω από ένα μήνα μετά από τις φωνικές πυρκαγιές, η Ελλάδα, και το θέτω ως ερώτημα, έχει καταθέσει τέτοιο αίτημα συνδρομής? Έχει ολοκληρώσει την καταγραφή? Και τι ζητάει επί τη βάση ποιας τεκμηρίωσης? Γιατί αν δεν το έχει κάνει, αυτό δεν μας βοηθάει. Από τη στιγμή όμως που κάνει αυτό το ταξίδι στο εξωτερικό ο Πρωθυπουργός, δεν θα πρέπει να υπάρχουν και αυτά τα στοιχεία προκειμένου να διεκδικήσει και τα κοινοτικά κονδύλια, τους πόρους? Ναι, έπρεπε αυτό το αίτημα να έχει ήδη υποβληθεί, έπρεπε η καταγραφή να έχει ολοκληρωθεί. Αλλά ακόμα είναι και σε εξέλιξη. Βάση... Εδώ δεν έχουν υποχωρήσει τα νερά. Βλέπετε ότι τα νερά δεν έχουν υποχωρήσει για να γίνει. Παπαδημούλη, πώς θα γίνει η αποκατάσταση των ζημιών? Και να σας πω και κάτι, και να σας πω και κάτι ακόμη. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, από το οποίο θα πάρουμε περίπου 36 δις μαζί με το RePowerEU, ήταν 31 περίπου στην αρχή και θα πάρουμε άλλα 5, τα αντιπλημμυρικά, η πολιτική προστασία, η δασοπροστασία δεν προχωράει με ευθύνη της κυβέρνησης. Σας είπα τις αποδόσεις. 0 για αντιπλημμυρική προστασία, 2,5 για πολιτική προστασία. Πριν λίγες εβδομάδες η κυβέρνηση κατέθεσε ένα αίτημα αλλαγών στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή να βγουν κάποια έργα και να μπουν κάποια άλλα που μπορούν να τρέξουν γρηγορότερα. Είναι 8 σελίδες αυτή η πρόταση. Η κυβέρνηση κρύβει αυτή την πρόταση και έτσι δεν ξέρουμε ποια έργα βγάζει και ποια έργα βάζει στη θέση τους. Ζητώ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σταματήσει αυτό το κρυφτό και να δώσει στη δημοσιότητα αυτή την πρόταση των 8 σελίδων, την οποία ετοίμασε εν κρυπτό και παραβίστο, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία ενημέρωση, για να δούμε αν αληθεύει ότι σε αυτήν την πρόταση έχουν βγάλει έξω αντιπλημμυρικά έργα. Μάλιστα. Για να γίνουν για κάποια να άλλα, συγκεκριμένα. Ναι. Εσείς πώς το ξέρετε? Υπάρχει αφού ερώτηση... δεν έχει δημοσιοποιηθεί έκθεση, πώς το εγώ ξέρετε? Λέω... Ναι. Εγώ λέω, κύριε Παπαγιάννη, ότι οφείλουν να δώσουν στη δημοσιότητα αυτήν την λίστα και αυτήν την πρόταση για να δούμε ποια έργα μπαίνουν και ποια έργα βγάζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί πολύ απλά αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι γιοταχή πρίκα ούτε της Νέας Δημοκρατίας, προφανώς, ούτε του Πρωθυπουργού. Αλλά ανήκουν στη χώρα. Πάντως από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ πάντως, ναι, και συμπληρώνω το ρεπορτάζ, έχει υπάρξει και κοινοβουλευτική ερώτηση από τον Αλέξη Χαρίτση και 30 ακόμα βουλευτές. Ναι. Που λέει ότι απεντάχθηκαν αυτά τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή έχουν φύγει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάποιες πληροφορίες λένε ακόμα και για έργα 800 εκατομμυρίων ευρώ, μάλιστα, τα οποία ήταν για αντιπλημμυρική προστασία και έχουν φύγει για και θα γίνουν άλλα. Για κάτι άλλο? Σε όλη την επικράτεια. Και υπάρχει μια πληροφόρηση, αλλά πρέπει να την επιβεβαιώσουμε. Γι' αυτό εγώ δεν σπέδω να καταγγείλω κάτι πριν το επιβεβαιωθεί. Λέτε. Υπάρχει η πληροφόρηση. Βεβαίως το λέω. Διότι η αδιαφάνεια είναι απαράδεκτη. Ελάτε και με αυτό να τελειώσουμε. Η αδιαφάνεια, κύριε Παπαγιάννη, είναι απαράδεκτη. Υπάρχει η πληροφόρηση και υποψίες ότι έχουν απενταχθεί έργα και για την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων. Και μάλιστα αυτό είναι έγκλημα και πρόκληση, αν έχει γίνει, λίγους μήνες μετά τα Τέμπη. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, αυτά πάντως τα έργα που λέτε είναι όλα δημοσιοποιήσιμα, κύριε Παπαδημούλη, από ένα σημείο και μετά. Οι καταγγελίες έχουν ενδιαφέρον. Αλλά δεν είναι δημοσιοποιημένα. Δεν είναι δυνατόν, μάλιστα, κύριε Παπαγιάννη, ένα έγγραφο που το έχει ένας υπάλληλος της Κομισιόν να μην το έχει ο Έλληνας πολίτης,
τα μέσα ενημέρωση. Υπάρχουν διαδικασίε, ερωτήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ερωτήσει στην Κομισιόν, γι' αυτό υπάρχει ο θεσμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενημέρωση. Επειδή είμαι ο μόνο Έλληνα που είμαι μέλος μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εποπτεύει το πού πάνε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σα λέω ότι αυτή η ξεφτύλα του να γίνονται αυτά κρυφά, χωρίς διαφάνεια και δημοσιότητα και ενημέρωση των πολιτών και των κοινοβουλίων, γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Με είχατε καλέσει να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είπαμε νομίζω πιο σημαντικά πράγματα. Εντάξει, όλα χρειάζονται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια φράση, αν μου επιτρέπετε, κυρία Λιβαθύνου. Πρέπει να κλείσουμε, ναι, σύντομα. Για αυτά που είπαμε, χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση σήμερα και μια καλύτερη κυβέρνηση αύριο. Μάλιστα. Και η έκκλησή μου προς όλους τους υποψήφιους προέδρους είναι: ένας είναι ο κοινός αντίπαλος, η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Ας ανταγωνιστούν με επιχειρήματα και ας δεσμευτούν όλοι από τώρα ότι θα στηρίξουν αυτήν ή αυτόν που θα εκλέξουν. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παπαδημούλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ καλημέρα. Συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Την Παρασκευή το πρωί θα έχουμε στα χέρια μας, εμείς πολιτικοί συντάκτες, όσοι έχουμε καλό ρεπορτάζ, τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Αυτό που μας έλεγες. Οι οποίες θα έχουν συμπεριλάβει και τις φωτιές στον Εύρο και τις πλημμύρες. Πολύ σημαντική εικόνα αυτή.